Φυσικά, όλες οι καταστροφές, αν διαβάσετε ακούστε τις ομιλίες, δύο ομιλίες κάναμε πάνω στο λόγο αυτό του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, το λέει ξεκάθαρα. Και οι θάνατοι και οι πόλεμοι και η αφορία της γης, αφορία, δεν έχει εφορία η γη, πείνα δηλαδή, γιατί δεν θα έχουμε καρπούς. Τα δέντρα λέει δεν θα δώσουν τους καρπούς, το λέει ο νόμος του Θεού αυτό. Μάλιστα βαθμιδωτά θα έρθουν οι καταστροφές. Η πρώτη καταστροφή, ας πούμε, ήδη γίνεται στην πατρίδα μας. Περιμένουμε και άλλα, αν δεν μετανοήσουμε. Έτσι. Και αυτά όλα είναι γραμμένα στην Παλαιά Διαθήκη. Διαβάστε, αν θέλετε, αυτό το λόγο και δείτε τα κείμενα που προσάγει ο Άγιος από το Δευτερονόμιο, από το Λεβιτικό, που είναι λόγος του Αγίου Πνεύματος αυτά τα κείμενα. Δεν είναι τα έγραψε κάποιος κάπου κάποτε. Τα λέει ο Θεός. Και μην πούμε ότι δεν ισχύουν σήμερα. Ισχύουν και επισημαίνα ισχύουν. Γιατί στην Παλαιά Διαθήκη έτσι έλεγε, ας πούμε, σας το είπα τα παραδείγματα έτσι, ότι δεν πρέπει να μοιχεύεις, τώρα σου λέει δεν πρέπει να βλέπεις εμπαθώς. Γιατί κάνεις το ίδιο αμάρτημα και είσαι και εσύ μοιχός. Ισχύουν λοιπόν αυτά και ξεκάθαρα το λέει ο Άγιος ότι όλες αυτές οι δυστυχίες, όλα αυτά που μας συμβαίνουν έχουν ως αιτία την αμαρτία. Και γιατί γίνονται αυτά τώρα, το λέει ο Άγιος, από την αρχή μάλιστα. Για μένα λέει τους δεκτικούς θεραπείας για να θεραπευτούν. Για δε τους ανίκανους, δηλαδή που δεν θέλουν, με τη θέλησή τους είναι ανίκανοι, να θεραπευτούν για να εκλείψουν έτσι ώστε να μην βλάπτουν και τους άλλους. Έτσι όταν ο άλλος είναι αμετανόητος και θα συνεχίσει να είναι αμετανόητος, είναι καλύτερα να φύγει από τη ζωή. Και για τους άλλους που βλάπτει με το παράδειγμά του και τη ζωή του κλπ. Και για τον ίδιο ακόμα είναι καλύτερο. Γιατί είναι καλύτερο, γιατί γλιτώνει κόλαση. Γιατί και στην κόλαση υπάρχουν βαθμίδες. Έτσι, όσο πιο βαριά αμαρτήσεις, τόσο πιο βαριά κόλαση θα έχεις. Ένας λοιπόν αμετανόητος, όσο ζει, συσσωρεύει περισσότερη κόλαση. Άρα και γι' αυτόν είναι φιλανθρωπία να φύγει από τη ζωή. Ό,τι κάνει ο Θεός πάντα με αγάπη το κάνει και από αγάπη. Έτσι. Και για τον κολασμένο ακόμα, έτσι νοιάζεται. Σου λέει ούτως ή άλλως αυτός θα πάει στην κόλαση. Τουλάχιστον να γλιτώσει λίγη κόλαση. Και του παίρνει τη ζωή και λέει ο άλλος κακό. Δεν είναι κακό, είναι καλό. Αλλά βλέπετε, επειδή τα βλέπουμε επιφανειακά τα πράγματα, δεν έχουμε τα σωστά κριτήρια, δεν ξέρουμε τον νόμο του Θεού. Λέει λοιπόν ο Άγιος, είτε για να θεραπευτούν οι δεκτικοί θεραπείας, γίνεται αυτό, είτε για να εξολοθρευτούν αυτοί οι οποίοι είναι αμετανόητοι και να μην βλάπτουν τους άλλους. Βλέπετε τώρα, ας πούμε, οι άνθρωποι του κακού, παγκοσμιοποιητές και όλοι αυτοί, πόσο δυσκόλεψαν τους πιστούς έτσι αυτά τα 2-3 χρόνια. Και τι διωγμό είχαμε και τι δυσκολία είχαμε και να εκκλησιαστούμε και να κοινωνήσουμε και όλα αυτά. Εντάξει, σου λέει αυτός, φτάνει, stop, μέχρι εκεί. Ή στα πρώτα χρόνια, ας πούμε, που τους φάζανε. Ακόμα δεν άρχισαν να μας φάζουν, ίσως σε λίγο θα έχουμε και από αυτά. Έτσι, 11 εκατομμύρια γνωστοί μάρτυρες τους 3 πρώτους αιώνες. Ποιος τους έσφαξε, οι Χριστοί, οι Όρθιοι, οι δολολάτρες, όλοι αυτοί του κακού. Κάποια στιγμή λέει ο Θεός, stop, στην άκρη. Ή ακόμα, μια τρίτη περίπτωση έτσι, για να έχουνε μισθό έτσι και οι δίκαιοι, ακόμα μεγαλύτερο μισθό και να εκλαμπρηθούν ακόμα περισσότερο. Έτσι και ο Άγιος αγιάζεται ακόμα περισσότερο μέσα από όλες αυτές τις ταλαιπωρίες, τις λεγόμενες δυστυχίες έτσι και δυσκολίες που περνάμε. Πάντα βγαίνουν πάρα πολλά καλά, ξέρετε ο Θεός είναι πάνσοφος και με μία κίνηση κάνει πάρα πολλά καλά, δεν κάνει ένα μόνο. Και εκεί φαίνεται η πανσοφία του και θαυμάζουμε, ας πούμε. Να σας πω ένα απλό τώρα. Έγινε αυτό ο σεισμός στην Τουρκία που σας έλεγα προηγουμένως. Ουσιαστικά έχει ισοπεδωθεί η Νότια Τουρκία όλη. Έχει τελειώσει η Τουρκία ουσιαστικά. Λοιπόν, και τους έχει ανατρέψει όλα τα σχέδια ο Θεός με μερικά δευτερόλεπτα σεισμού που έκανε. Καταλάβατε. Όλα γίνανε άνω κάτω για αυτούς τώρα. Έτσι κάνει ο Θεός. Μου έλεγε κάποιος έτσι επιφανής έτσι και πολύ καλός σκεπτόμενος άνθρωπος, μου λέει
πώς θα γίνει αυτό που λέει ο Άγιος Παΐσιος, ότι θα φάνε σφαλιάρα τελικά αυτοί όλοι οι παγκοσμίοι πτές, δεν θα τους περάσει. Γιατί ήδη λέγεται ότι έχουν έτοιμο και τον άνθρωπό του, τον Αντίχριστο, έτσι, που κρύβεται κάπου στην Ισπανία. Λοιπόν, έχουν βγει και βιντεάκια. Τον προαλήφουν, ας πούμε, τον προετοιμάζουν. Αλλά έχει πει ο Άγιος Παΐσιος ότι δεν θα τους βγει, θα φάνε σφαλιάρα. Και μου λέει, πώς θα γίνει αυτό. Του λέω, πώς θα γίνει. Να, πώς έγινε στην Τουρκία. Κάνει ένα σεισμό μερικά δευτερόλεπτα και αλλάζουν όλα τα σχέδια. Τελειώσανε. Καταλάβατε. Γιατί αυτοί δεν έχουν τον παράγοντα Θεό στα σχέδιά τους. Νομίζουν ότι όλα θα πάνε όπως πάνε. Αλλά υπάρχει και ο αστάθμητος παράγοντας, έτσι, που δεν είναι ασήμαντος, είναι ο κύριος παράγοντας που ρυθμίζει τα πάντα. Και όλα τα άλλα γίνονται κατά παραχώρηση ή κατά ευδοκία, βέβαια. Μακάρι να είμαστε στο κατά ευδοκία. Γι' αυτό λοιπόν γίνονται, φυσικά. Η αμαρτία είναι η αιτία, φυσικά. Οι όποιες αμαρτίες. Και όταν είναι και κάποια παιδιά που φεύγουν, καλά παιδιά, όπως είδαμε ένα παιδί από την Κύπρο, έτσι, που είδατε ωραίες εικόνες, και από την κηδεία του, έτσι, που φορούσαν άσπρα, το προσέξατε που φορούσαν άσπρα. Γιατί δεν πρέπει να φοράμε μαύρα στις κηδείες, άσπρα πρέπει να φοράμε. Είναι αμαρτία φοράμε μαύρα. Λες και τρέμουμε σαν τους ειδωλολάτρες το θάνατο. Δεν φοβόμαστε το θάνατο. Ο χριστιανός χαίρεται με το θάνατο, όταν είναι θάνατος δικαίου. Στενοχωριέται μόνο όταν ο θάνατος είναι σε άνθρωπο που είναι αμετανόητος, ανεξομολόγητος, ακοινώνητος. Και πάλι και εκεί έχουμε ελπίδες με τις προσευχές, με τις νηστείες, με τη σαρανταλίτουργα, με ελεημοσύνες. Να τον βοηθήσει και αυτόν ο Θεός. Γι' αυτό προσεύχεται η Εκκλησία και για αυτούς. Έτσι, και αν υπάρχουν λοιπόν και κάποιοι που χάνονται οι καλοί μέσα στους κακούς, ας πούμε, όλους που χάνονται, και αυτοί αγιάζονται και πάνε και σαν μάρτυρες. Και για αυτούς καλό είναι. Έτσι, τα παιδάκια που έσφαξε ο Ηρώδης, τι κακό πάθανε, ίσα-ίσα. Δεν πέρασαν από όλη αυτή την ταλαιπωρία της κοιλάδας του Κλαθμόνος που περνάμε εμείς, ας πούμε. Πήγαν κατευθείαν στη Βασιλεία του Θεού. Είναι οι πρώτοι μάρτυρες για τον Χριστό. Και τους γιορτάζουμε και τους πανηγυρίζουμε κάθε χρόνο. Και έλεγε κάποιος, μακάρι να ήμουν και εγώ σε αυτούς ανάμεσα. Ναι, έτσι είναι. Αλλά βλέπετε, δεν έχουμε τα σωστά κριτήρια. Τα βλέπουμε επιφανειακά, με τα κοσμικά κριτήρια. Ο θάνατος, πολύ κακό πράγμα ο θάνατος. Ποιος είπε ότι είναι κακό πράγμα ο θάνατος? Το έχεις ψάξει, έχεις εμβαθύνει. Δεν εμβαθύνουμε. Γι' αυτό μόλις ακούν θάνατος, χτυπάνε ξύλα αμέσως, ας πούμε. Και τρέμουνε. Και έλεγε μια γιαγιά, λέει, εδώ δεν θα μιλάτε, λέει, για θάνατο, μόνο για βαφτίσεις θα μιλάτε. Και για γάμους στο σπίτι. Λοιπόν, αυτό τι δείχνει? Ότι δεν έχουμε γίνει χριστιανοί καν. Δεν έχουμε ζήσει την Ανάσταση. Ζούμε ακόμα στην Παλαιά Διαθήκη και όχι και την Παλαιά Διαθήκη, λέει ο Άγιος Γρηγόρης, την τηρούμε. Δεν την τηρούμε, την Παλαιά Διαθήκη. Γιατί δεν την τηρούμε? Γιατί, λέει, όχι μόνο βλέπουμε εμπαθώς, ας πούμε, για το συγκεκριμένο μάρτυμα, έτσι, της Μιχείας. Όχι μόνο δεν αρκούμαστε, λέει, στη σύζυγό μας ως συνέγαμη, ας πούμε, αλλά αρπάζουμε και τη γυναίκα του άλλου. Καταλάβατε. Δηλαδή, δεν τηρούμε ούτε το νόμο της Παλαιάς Διαθήκης που σου λέει απαγορεύεται η Μιχεία, η έμπρακτη Μιχεία. Πού να τηρήσεις το νόμο της Καινής Διαθήκης που σου λέει ότι είναι Μιχεία και το να δεις πονηρά? Όχι να πάρει τη γυναίκα του άλλου. Καταλάβατε. Άρα ούτε την Παλαιά Διαθήκη τηρούμε. Και λέμε ότι είμαστε χριστιανοί. Καταλάβατε. Πόσο μακριά είμαστε.